Σε αυτό το βίντεο μόνο τα κορίτσια, γιατί αυτό το βίντεο είναι κάπως πιο κοριτσίστικο και αυτά. Είναι ένα βίντεο με κάποια μυστικά ομορφιάς που πρόκειται για κορίτσια που είναι στην εφηβεία και 15-16 σε αυτές τις ηλικίες. Είναι κάποια tips που τα ακολουθούσα κι εγώ, οπότε θεώρησα σωστό να τα μεταδώσω και σε ένα βίντεο στο YouTube. Αρχικά, ένα tip ας πούμε που μπορείτε να ακολουθήσετε είναι να μην χρησιμοποιείτε make-up σε μικρές ηλικίες. Καταρχάς θα επιβαρύνετε μάλλον το πρόσωπό σας ήδη από πολύ τρυφερή ηλικία. Και δεύτερον, για ποιο λόγο να βάλετε make-up στα 15 και στα 16. Είστε μια χαρά φρέσκα νέα κορίτσια ας πούμε. Και επίσης, ακόμη και ακμή να έχει κάποια κοπέλα και make-up να βάλετε καλά για να το καλύψει, δεν καταφέρνει τίποτα, αντίθετα επιβαρύνει την κατάσταση. Τώρα, επειδή είπα πριν μακριά από μακιγιάζ και αυτά, τώρα αν κάποια κοπέλα θέλει να βγει και να βαφτεί, εντάξει δεν της λέω, δεν θα της πω εγώ ξέρω εγώ, εντάξει μη βάφεσαι, απλά μην βαφτείς έντονα και χρησιμοποιήσεις πολλά προϊόντα που θα επιβαρύνει το πρόσωπό σου, π.χ. όπως είπα πριν για το make-up και αυτά, και μην κάνεις κάτι έντονο, π.χ. κόκκινα χείλη, έντονα μάτια, γιατί σίγουρα θα σε περάσουν για μεγαλύτερη και πίστεψέ με, νομίζω ότι δεν το θες αυτό. Εμένα μου λένε ακόμα ότι μικροδείχνω και χαίρομαι, ενώ κάποια άλλα κορίτσια που ήταν στην ηλικία των 15-16, όταν ήμουν εγώ τότε, βάφονταν έντονα και φαινόταν για 25. Οπότε εμένα προσωπικά αυτό δεν μου αρέσει, γι' αυτό επιλέξτε κάτι πιο απαλό, κάτι πιο απλό. Επίσης, ένα καλό tip είναι να χρησιμοποιείτε αντιλιακή κρέμα προσώπου ακόμη και τον χειμώνα. Η αντιλιακή κρέμα πιστεύω είναι ότι καλύτερο για οποιαδήποτε ηλικία, δεν μιλάω τώρα για 15-16. Σου προστατεύει το πρόσωπο από τις ακτίνες του ήλιου που ακόμη και το χειμώνα είναι εξίσου δυνατές. Οπότε, ναι, πάντα το αντιλιακό στο πρόσωπο, φυσικά αντιλιακή κρέμα, χειμώνα καλοκαίρι. Επίσης, καλό θα ήταν να κάνετε μία αλλαγή και να κάνετε κάτι διαφορετικό στα μαλλιά σας. Π.χ. αν έχετε μακριά μαλλιά να τα κάνετε κοντά ή μπορείτε να τα κάνετε φιλεριστά ή ωφέλειες, ό,τι θέλετε ή και αν θέλει κάποια κοπέλα να τα κάνει όμπρε. Εγώ δεν, εντάξει, δεν είμαι και πολύ υπέρ να τα βάφεις από τόσο μικρή ηλικία, αλλά άμα την άλλη αρέσει, εντάξει, ας το κάνει, εγώ πάω πάσα. Κάντε μια αλλαγή, σίγουρα θα ανανεωθείτε και σίγουρα θα νιώσετε καλύτερα με τον εαυτό σας. Ένα άλλο μυστικό είναι να φροντίζετε τα νύχια σας. Δεν λέω να πηγαίνετε κάθε μέρα στο κέντρο αισθητικής ας πούμε και να κάνετε μανικιούρ ή οτιδήποτε. Απλά μόνοι σας να τα λιμάρετε και να τα περνάτε με σκληρυντικό για να δυναμώσουν ή να τα βάφετε σε ένα πιο απαλό χρώμα ας πούμε. Τελευταία συμβουλή είναι ότι όταν πηγαίνουμε σε ένα κατάστημα με καλλιτικά ας πούμε, πριν δοκιμάσουμε κάτι, καλό θα ήταν να το δοκιμάσουμε πρώτα για να δούμε αν ταιριάζει στον τύπο της επιδερμίδας μας και αν μας πάει γενικά. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Να ξέρετε γενικά ότι η ομορφιά πηγάζει από μέσα μας και κανένα προϊόν μακιγιάζ δεν θα μας κάνει να γίνουμε ομορφότερες. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μία εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο, ελπίζω, και θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια!